Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Δήμαρχο που μια τέτοια γιορτινή μέρα μας περίμενε εδώ στο Δημαρχείο με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους συνεργάτες του. Ενημερωθήκαμε για τα θέματα του Δήμου, εκτενώς για τα προβλήματα της περιοχής, αλλά και για τον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής. Ήθελα να του διατυπώσουμε την μόνιμη θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων, ότι για μας αποτελεί προτεραιότητα η Θράκη, ο Εύρος και ιδίως ο Βόρειος Εύρος, εδώ που δίνουν τη μάχη η Δημοτική Αρχή μαζί με τους κατοίκους σε αντίξωες συνθήκες, εγκαταλελειμμένη από την πολιτεία, η οποία όπως απέδειξε και χθες, δυστυχώς αποφεύγει το διάλογο. Θέλω να κάνω μία έκκληση, ιδίως προς την Αθήνα και τα κέντρα, ότι εδώ που φυλάνε Θερμοπύλες οι Έλληνες, δεν υπάρχει υγεία. Έχει εγκαταληφθεί ουσιαστικά η υγειονομική στήριξη. Οι επενδύσεις, αντί να γίνονται, οι αποφάσεις που παίρνονται είναι να κλείνουν εργοστάσια. Η απόφαση τελευταία για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και για τη μονάδα της Ορεστιάδας είναι καθοριστική για τον Δήμο αλλά και για τον νομό, διότι χτυπάει παράλληλα τους εργαζόμενους που τόσα χρόνια δίνουν την ψυχή τους αλλά και δίνουν και μας την ελληνική οικονομία και παράλληλα τους θεστροπαραγωγούς. Το θεωρώ αδιανόητο να αποφασίσουν το κλείσιμο της μονάδας και τους δηλώνω ότι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είμαστε δίπλα την επόμενη μέρα των εκλογών για να ξαναρχίσει να λειτουργεί η μονάδα, να ξαναρχίσουν να παράγουν τέφλα και παράλληλα να γίνουν εκείνα τα έργα τα οποία απαιτούνται, προκειμένου αντί να φεύγουν μετανάστες από την Ορεστιάδα, να έρχονται εδώ νέοι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο ιδιαίτερα και μαζί με τους συνεργάτες μου, τον βουλευτή Εύρου, τον Μαρίνο τον Ζουνίδη, τον βουλευτή επικρατείας του Τέρνης Κουίκ, αλλά και τους υποψηφίους βουλευτές, τους πολιτευτές που ήταν μαζί, θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για να έρθει πάλι το χαμόγελο στην Ορεστιάδα και να αποκατασταθεί αυτή η εγκατάλειψη την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση αλλά και η Τρόικα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι συμπεριέλαβε στο πρώτο της μνημόνιο τη μετατροπή της Θράκης και ιδιαίτερα του Εύρου σε ειδική οικονομική ζώνη. Πιστεύουν και νομίζουν ότι θα αφήσουμε να κωσογοποιηθεί η Θράκη. Κάνουν μεγάλο λάθος. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Με μεγάλη χαρά σήμερα υποδέχτηκα τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Καμένο, με τους βουλευτές, τον κύριο Τέρνς Κουίκ και τον κύριο Μαρίνο Ουζουνίδη, καθώς και με τους άμεσους συνεργάτες του. Κάναμε μια ειλικρινή διεξοδική συζήτηση για τα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο για τη σημερινή παρουσία του κύριου Καμένου και των συνεργατών του, αλλά για την αδιάλειπτη παρουσία τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τους αγώνες που δίνουν για τη διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων της περιοχής μας, τόσο εντός Κοινοβουλίου, όσο και εντός Περιφερειακού Συμβουλίου με την παρουσία του κυρίου Κουίκ. Θεωρώ ότι όταν ένας αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος έχει άμεση επαφή με την περιοχή, μπορεί να κατανοήσει πολύ καλύτερα τα προβλήματα, να μπει ακριβώς στην καρδιά του προβλήματος και έτσι και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχει ως πολιτικός αρχηγός να διεκδικήσει καλύτερα την επίλυσή τους. Ευχαριστώ θερμά για αυτήν την επίσκεψη. Νομίζω ότι οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου θα μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα που μέσα το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα αποτελείται πλέον με περισσότερο φίλους για την επαρχία, με μεγαλύτερους αγωνιστές, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις να συμβάλλουμε για την επίλυση των τόσο σημαντικών προβλημάτων που απασχολούν τον τόπο μας.